Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω σήμερα είχαμε μία γρήγορη διαδικασία, καθώς εκφράστηκε η ομοφωνία των 27, το οποίο είναι και μία ένδειξη ισχυρής ενότητας. Εκφράστηκε η ομοφωνία των 27 σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές για την διαπραγματευτική διαδικασία, για τον Brexit, για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι η πρώτη μας προτεραιότητα το επόμενο διάστημα θα είναι πάνω σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, να ακολουθήσουμε ένα σχετικά φιλόδοξο, κατά την άποψή μου, χρονοδιάγραμμα διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, εκτίμησή μου είναι ότι η διαπραγμάτευση αυτή δεν θα είναι το ίδιο εύκολη όσο ήταν και η διαδικασία σήμερα και η σύντομη συνεδρίασή μας. Η διαδικασία θα είναι δύσκολη εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι και πολύπλοκα τα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Όμως υπάρχει και το κρίσιμο θέμα, το θέμα το χρηματοοικονομικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι το πιο δύσκολο θέμα σε κάθε διαζύγιο, το οικονομικό σκέλος. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να πω ότι η προτεραιότητά μας και ορθά αποτελούν οι πολίτες μας που ζουν στην Μεγάλη Βρετανία, και εμείς οι Έλληνες έχουμε πάνω από 70.000 Έλληνες που ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, ζούνε, σπουδάζουν, εργάζονται εκεί. Προτεραιότητά μας επίσης είναι η διασφάλιση ομαλών εμπορικών σχέσεων, καθώς και η διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης των τουριστικών ροών από την Μεγάλη Βρετανία. Και νομίζω βέβαια ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα αποτελέσουν την βάση μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας, κατά την οποία, παραλαμβάνω, το πιο δύσκολο από τα εξαιρετικά περίπλοκα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε θα είναι το χρηματοοικονομικό. Υπήρξε η συνένεσή μας στα δίκαια αιτήματα επιμέρους κρατών για τις ειδικές σχέσεις με τη Μεγάλη Βρετανία. Αναφέρομαι ιδίως στην Ιρλανδία, όπου έχει ένα ειδικό καθεστώς και θα πρέπει να διατηρηθεί, βεβαίως, το έχει από πριν, από το 22 νομίζω, ένα ειδικό καθεστώς ελεύθερης διακίνησης πολιτών. Αναφέρομαι και στην σχέση Ισπανίας-Βρετανίας και ειδικότερα στο Γιβραλτάρ. Εν τούτης, ζητήσαμε να κατατεθεί ρητός στα πρακτικά η διευκρίνηση ότι το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης δεν θα αποτελεί ούτε στο πολιτικό ούτε στο νομικό του σκέλος δεσμευτικό προηγούμενο για τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Και αυτό νομίζω ότι είναι σαφές, πως έχει να κάνει με το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση της αποχώρησης μιας χώρας που ήταν για πολλά χρόνια κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι διαφορετικό πράγμα από τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα ανοίγει ένας κύκλος όχι και τόσο ευχάριστος. Το Brexit, η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα γεγονός δυσάρεστο που συνέβη κυρίως εξαιτίας της αρέσκειας των πολιτών απέναντι στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το κοινωνικό και οικονομικό σκέλος. Τα διδάγματά μας λοιπόν πρέπει να είναι σαφή. Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, 27 εναπομείναντες που και στη Ρώμη επαναβεβαιώσαμε την προσήλωσή μας στην ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δουλέψουμε για μια καλύτερη, πιο κοινωνική και πιο δημοκρατική Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, κάποιες συναντήσεις με Ευρωπαίους ηγέτες για το θέμα του χρέους, το θέσατε. Είναι ένα κομβικό σημείο για μας. Ναι, ελπίζω ότι θα με ρωτούσατε για τον Brexit. Ωστόσο και αυτό είναι κρίσιμο που με ρωτάτε.
Είχα κυρίως τη δυνατότητα να συνομιλήσω για τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές, και βεβαίως ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις εν ώψη της δεύτερης αξιολόγησης, νομίζω ότι η γενική εικόνα που επικρατεί είναι ότι βρισκόμαστε εντός πλαισίου, εντός στόχων, προκειμένου να έχουμε κατάληξη στις 22 Μαΐου. Σας ευχαριστώ και γεια σας.